Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές του ΡΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑ. Να αρχίσουμε από όπου θέλεις, γιατί είναι αρκετές οι εξελίξεις. Ο προγραμματισμός τρέχει και όπως γράφτηκε, ενώ από τα ρεπορτάζ έβγαινε προς τα έξω ότι δώσατε τα χέρια με Κβέσιτς, κάποιο πρόβλημα έχει τελικά με την πρώην του ομάδα, με τον Αριέλ Αρούς, ήρθε και Κύπρο, ήρθατε σε συμφωνία, έφυγε, δεν ανακοινώθηκε ακόμη. Θέλουμε την ενημέρωση από σένα. Να ξεκινήσουμε με την ομάδα, έτσι, στον πρώτο ποδοσφαιριστή για τον οποίο αναφέρθηκε. Είναι αλήθεια πως ο ίδιος διατηρεί συμβόλαιο μέχρι και το τέλος του μήνα με την πρώην του ομάδα. Εφόσον υπογράψει, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε, οπότε θα χρειαστεί και για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να κάνουμε την υπομονή ακόμη, να δούμε πως θα προχωρήσει η περίπτωσή του. Τώρα, όσον αφορά τον Αρούς, λόγω ενός προσωπικού θέματος που είχε, θα μεταβεί στο Ισραήλ, έτσι ώστε να το διευθετήσει. Όντως, έγιναν τις προηγούμενες μέρες κάποιες συζητήσεις γύρω και από τις λεπτομέρειες του συμβολέτου, του όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, εμείς αναμένουμε την απάντηση του σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο. Ευελπιστούμε πως θα είναι θετική. Σε αντίθετη περίπτωση, αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις και άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων, που βρίσκονται υπόψη να δει κάποια άλλη απέκτηση. Και αν δεν προχωρήσει, που δεν είναι αυτό το σενάριο το οποίο εμείς θέλουμε, τότε και εμείς με τη σειρά μας θα προχωρήσουμε με τις άλλες περιπτώσεις των τερματοφυλάκων που υπάρχουν. Ναι. Περιμένετε και απάντηση από Τσέχο Διεθνή, τον Ντρόπα. Είναι πολλές οι προτάσεις που έχετε στείλει και ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν τον Ρόνι Λεβί. Απλά έχω όνομα εδώ και το διαβάζω από το Sigma Life. Ο Λούκας Ντρόπα, 28χρονος Διεθνής. Φαίνεται να ενδιαφέρει τον Ρόνι Λεβί. Είναι αλήθεια πως είμαστε σε επαφές με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει καταθέσει πρόταση, και με κάποιους από αυτούς μάλιστα είμαστε και αρκετά κοντά, μπορώ να πω. Έχει πλέον ανοίξει η αγορά, το μεταγραφικό παζάρι, αυξάνονται οι επιλογές των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών, ενώ και οι παίκτες γίνονται πιο διαλλακτικούς προς αυτά που ζητούν, και αυτό μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για την ομάδα μας. Ίδιος από τη στιγμή που έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου, μπορούμε και εμείς να αναλύσουμε την καλύτερα της καταστροφής, αλλά και τους ποδοσφαιριστές και το κατά πόσο αν μπορούν αυτοί να αντεπεξέλθουν τις προσδοκίες της ομάδας μας. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουν όντως γραφτεί και αγουστεί ίσως τα περισσότερα ονόματα που ενδιαφέρουν την ομάδα μας, και είναι λογικό από τη στιγμή που θα γίνουν πολλές αλλαγές, εμείς προτιμούμε με το που υπάρξει κάτι νεότερο ή κάτι πιο προχωρημένο, τότε να προχωρήσουμε και στην σχετική ενημέρωση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα μπερδέψουμε και τον κόσμο, ο οποίος θέλει να ακούσει κάτι μόνο όταν υπάρχει κάτι τελειωμένο, και οπότε θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική από τη δουλειά. Αν κρίνουμε με την τακτική που λειτουργεί ο Ρόνι Λεβί, πάντως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Λούκας Ντρόπα, που είναι και διεθνής, είπαμε ένας τακτικός μέσος, αλλά αγωνίζεται και σε άλλες θέσεις, στο κέντρο της άμυνας πιο συγκεκριμένα. Και είναι κάτι που αρέσει σε πολλούς προπονητές, όχι μόνο στο Ρόνι Λεβί, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή και σε άλλες θέσεις. Είναι αλήθεια. Πιο συγκεκριμένα, αν μπορείς να μας πεις, αν έχει ακουστεί το όνομα στα γραφεία, αν του στάλθηκε πρόταση του Λούκας Ντρόπα. Εντάξει, όπως είπα, προτιμώ να μην πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι αλήθεια όμως πως ο Ρόνι Λεβί προτιμά οι ποδοσφαιριστές του να έχουν κάποια περισσότερα χαρακτηριστικά, να μπορούν να αγωνιστούν όντως και σε περισσότερες από μία θέση, αλλά και δύο αν αυτό είναι εφικτό. Οπότε κινείται και με αυτή την λογική, χωρίς να σημαίνει πως είναι ένα κριτήριο στην απόκτηση του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Και τα διαρκείας βγήκαν προς τα έξω ή δεν έγινε ακόμη παρουσίαση? Αξιδιαξιδιγόρη, νομίζω μέσα είτε σήμερα είτε μέχρι αύριο θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τα διαρκείας. Όπως φαίνεται και από τα μηνύματα που παίρνουμε, η δίψα είτε η ανανέωση των διαρκείας, είναι λογικό πως θα υπάρξει προτεραιότητα στους ήδη κατόχους εισιτήριων διαρκείας, αλλά και ο παδόν που θέλουν να αγοράσουν διαρκείας είναι μεγάλο. Γίνονται κάποιες αλλαγές, όπως ανακοινώσαμε με την κάρτα ναι, προνομίων και τις λεπτομέρειες τις οποίες υπάρχουν αυτήν την επισήμανση στη σελίδα.
Οπότε χρειάζεται έτσι λίγο περισσότερο χρόνο να τακτοποιηθούν κάποιες μικρές λεπτομέρειες και είναι θέμα χρόνου να βγει η ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για τις τιμές, τον τρόπο που μπορεί να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας και ό,τι άλλο αφορά σαφώς τα αφήσω. Σήμερα Σάββα είναι Τετάρτη και Σάββατο είναι η πρώτη προπόνηση, θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, έτσι. Και εκεί είμαι σίγουρος ότι μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν ακόμη μία με δύο μεταγραφές. Έτσι, δηλαδή, ο στόχος είναι στις επόμενες μέρες και μέχρι την επίσημη πρώτη να αποκτηθούν σαφώς κάτι προσθέσεις. Όπως είπα, βρισκόμαστε κοντά με κάποιους υποψήφιους στόχους. Ελπίζουμε πως θα καλύψουν θετικά, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο η ομάδα. Είναι σημαντικό για τον ίδιο τον Ρόνι Λέβη να έχει περισσότερους προσθέσεις στην διάθεσή του, να ετοιμάζεται και να αμοντάρει την ομάδα. Τώρα σχετικά με την πρώτη επίσημη προπόνηση, όλες οι λεπτομέρειες και αυτές θα ανακοινωθούν το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα. Οπότε αναμένεται πως τόσο για τα διαρκεία όσο και για την πρώτη επίσημη προπόνηση, αλλά και για άλλες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν, θα ανακοινωθούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα και αυτές τις επόμενες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.